να ρίξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να πρόκειται δυστυχώς για μετανάστη. Κώστας Νάνος θα μας πει περισσότερα. Είναι λοιπόν ένα από τα σενάρια που μελετούν οι αρχές, Κώστα. Είναι το πιο πιθανό σενάριο. Για την ώρα γίνονται εικασίες, Εμιλία, καθώς δεν μπορεί να αναγνωριστεί ούτε η καταγωγή, ούτε η ταυτότητα, ούτε καν το φύλο του ανθρώπου, στον οποίο ανήκει αυτό το ανθρώπινο μέλος, το οποίο εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην παραλία στη Λάρα από Βρετανό μόνιμο κάτοικο Κύπρου, ο οποίος λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε σήμα στο κινητό του τηλέφωνο, το πήρε, το μετέφερε στον αστυνομικό σταθμό της Πέγιας και το παρέδωσε. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, υπέδειξε ακριβώς το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε και το ανθρώπινο μέλος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο. Θα ληφθούν δείγματα για επιστημονικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι πρόκειται μάλλον κατά πάσα πιθανότητα για πέλμα που ανήκει σε άνδρα. Βρισκόταν στο δεξί παπούτσι το πέλμα το οποίο εντοπίστηκε. Αυτά είναι τα μόνα στοιχεία τα οποία από προκαταρκτικές εξετάσεις μπορούν να υποθούν. Από εκεί και πέρα σήμερα έγιναν εξετάσεις τόσο από δίτες της λιμενικής αστυνομίας όσο και από αστυνομικούς στην Ξηρά. Δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε, άλλα τμήματα ανθρώπινου σκελετού. Θα συνεχιστούν όμως οι έρευνες και αναμένεται να ρίξουν φως κυρίως οι επιστημονικές εξετάσεις. Ευχαριστώ, Κώστα. Σε χαιρετώ.